Σε πάω κάτι, σε κάτι dark, γιατί το είπες και από μόνος ότι έχω περάσει και πιο σκοτεινά και το λέω γιατί το έχεις εσύ mm -hmm. σχολιάσει. Mm -hmm. Είχε μιλήσει ανοιχτά παλιότερα, είχες κάποιο εθισμό με τον Τζόγο mm -hmm. με, το, με τα τυχερά παιχνιδιά. Κάποιον, ναι ναι σοβαρό εθισμό. Μεγάλο ναι. ε. Ναι ναι, πολλά χρόνια. Και αυτό τώρα έχει λήξει. Αυτό έχει λήξει εδώ και πέντε χρόνια ε, που πήγα για από εξάρτηση στο Κανονικά, το 26 Σεπτεμβρίου του 2016. Αλήθεια στο λέω, δεν ήξερα ότι υπάρχει απεξάρτηση για αυτό, δηλαδή ξέρω π.χ. για το αλκοόλ, για τα νερό είναι, είναι, είναι το ίδιο πράγμα. Είναι το ίδιο πράγμα. Γιατί όλα είναι, ο οποιοδήποτε θεσμό κυριεύει το μυαλό σου, κάνει κουμάντο στον... με Μαι. τον ίδιο τρόπο. Δεν έχει σημασία που δεν παίρνει μια ουσία, παράγει τι ουσίε μόνο σου. Παράγει εντοπαμίνε, ενδορφίνε, τα πάντα, αντριάλίνε, φουλ. Οπότε εθίζει αυτό το πράγμα. Πότε κατάλαβε, Πέτρο, μου, ότι πρέπει να, να, να βοηθηθεί, δηλαδή να ζητήσει βοήθεια. Κοίταξε, το καταλάβαινα σε διάφορε φάσει, γιατί σου κράτησε πολλά χρόνια σε μένα. Πόσο ε, κράτησε. Ε, κράτησε πάνω από 10 χρόνια. Αλήθεια, ε? Ναι. Κράτησε πάνω από 10 χρόνια. Αλλά στο τέλο έφτασε σε ένα σημείο που. Μέχρι έπα... να το πει, συγγνώμη, σε διακόπτω. Δεν είχε κανένα μα ιδέα. Εσύ το είπε αυτό μόνο σου. Δεν, δεν ναι. είχε ακούσει ποτέ. Ναι. ναι. Δεν το είχε... Ναι. εγώ το είπα γιατί δεν ήθελα να υπάρχει τίποτα που να μην. Δεν ήθελα να υπάρχει τίποτα που να μπορεί κάποιο να πει στα παιδιά μου που να μην το ξέρουν από μένα. Ένα λόγο ήταν αυτό. Ένα δεύτερο λόγο ήταν ότι και για μένα ήταν μια αυτοδέσμευση αυτό το πράγμα. Ξέροντα όλο ο κόσμο ότι εγώ έκανα αυτό το πράγμα, θα αισθανόμουν να πέσει να με ξαναδούνε σε ένα χώρο τέτοιο. Αυτό και από εκεί πέρα το ότι βοήθησα για κάποιου ανθρώπου. Ε, γιατί πολλοί άνθρωποι μου στέλνουν και με ρωτάνε και μου μιλάνε για αυτό το πράγμα. Ε, το χαίρομαι, ναι.